Το Γάντι και απάντησε στον Πάνο Καμένο, ο οποίος μόλις προχθές προανήγγειλε την ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΣ. Όλο το παιχνίδι γίνεται βέβαια για τα πλούσια κοιτάσματα της Κύπρου. Στο ρεπορτάζ ο Κώστας Σημεωνίδης. Τουρκία, Güney sınırı boyunca bir terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyecektir. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de haklarından asla geri adım atmayacaktır. Με τα λόγια αυτά απάντησε ο Ερντογάν στην τορπίλη που εκτόξευσε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο οποίος από τη φρέγατα Ψαρά προανήγγειλε την ανακήρυξη της ΑΟΣ. Ανάμεσα στους επόμενους μήνες ξεκινάει η μετάβαση του θαλασσίου πλούτου και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει άμεσα η ανανόρθωση της ΑΟΣ. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να εκλειφθεί από την Τουρκία ως μια κίνηση ενοχλητική, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Την ίδια στιγμή η τουρκική οικονομία βουλιάζει, γι' αυτό και αίσθηση δημιούργησε η εικόνα της συζύγου του Σουλτάνου Εμινέ, η οποία εμφανίστηκε δίπλα του με μια μπέλ τσάντα Σανέλ αξίας 5.000 ευρώ, προκαλώντας τους συμπατριώτες της που μαστίζονται από την κρίση. Πάντως η Άγκυρα δείχνει μεγάλο εκνευρισμό μετά και τις ενδείξεις ότι τα οικόπεδα 6, 7, 10 και 11 της Κυπριακής ΑΟΣ μπορεί να είναι τόσο πλούσια όσο και το γιγαντιαίο κοίτας Μαζόρ που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια αναστάτωση στην Τουρκία, διότι θα μπορούσε η Κύπρος να αποδειχτεί σε μερικά χρόνια ένα εξαιρετικά πλούσιο κράτος. Την ίδια στιγμή εντυπωσιακές ασκήσεις στη Θάσο και τον Εύρο πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο ο στρατός Ξηράς στο πλαίσιο του Παρμενίωνα που θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Πάμε στην Κρήτη να επανέλθουμε λίγο στην Κύπρο. Στην Κύπρο, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα τα οποία προεβδομάδων παρουσιαστήκαν από την εταιρεία την PGS. Η PGS έκανε τα ελληνικά σεισμικά, όπως έκανε καινοτείο της Κρήτης. Αραιές μεν, αλλά έκανε σεισμικές μετρήσεις. Ναι, θα έλεγα παρά ήταν αραιά. Παρά ήταν. Ναι, και πυκνές του Ιόνιου. Βεβαίως. Και εδώ βλέπετε με πορτοκαλί, πλην περάσουμε στα ζόρ, με πορτοκαλί είναι ένα στόχος ο οποίος είναι στο οικόπεδο 6 που διεκδικεί η Τουρκία, αλλά διεκδικεί το βόρειο μέρος. Στην ουσία δεν διεκδικεί το στόχο αυτό, δηλαδή όταν μπει η γεώτρηση δεν διεκδικείται από την Τουρκία. Άρα η Total και η Eni δεν θα έχουν πρόβλημα να δουν αν υπάρχει εκεί φυσικό αέριο. Είναι μάλλον φυσικό αέριο και όχι μόνο αυτό. Είναι ένας στόχος ψαμιτικός, δεν είναι τύπου ζόρ, ασβεστόλιθος, που είναι... αν θέλετε, διπλάσιος από το ζόρ. Δηλαδή πρέπει να είναι υπεργιγαντιαίος. Και γι' αυτό πήγε το Total και η Eni, δεν πήγαν τυχαία εκεί. Και ας έρθουμε στο παρακάτω. Mm-hmm. Δίπλα στο ζόρ βλέπετε λοιπόν τι χαρτογράφησε, όχι η προηγούμενη διαφάνεια παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Βλέπετε λοιπόν στο οικόπεδο 10 που σας είπε ο Νίκος πριν, που είναι της Exxon Mobil και Qatar Petroleum, βλέπετε ότι οι δύο από τους στόχους είναι μεγαλύτεροι από το ζόρ. Άρα, όπως βλέπετε, η Exxon Mobil, η οποία θέλει να έρθει δυτικά της Κρήτης και νότια της Κρήτης, δεν πάει για μικροπράγματα, κύριε Σαχίνη. Είναι μια εταιρεία η οποία όταν πάει κάπου, πάει... Πείτε το αυτό λίγο, γιατί, επαναλαμβάνω, είστε ένας άνθρωπος που έχει γνώση του πώς λειτουργούν αυτοί οι πολυεθνικοί κολοσσοί, όσο ελάχιστοι Έλληνες. Κοιτάξτε, εσείς έχετε συνομιλήσει μαζί τους, είστε σε διάφορα διεθνή φόρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Για εξηγήστε το λίγο, για να το καταλάβουμε. Γιατί λέμε καμιά φορά πολυεθνική κολοσσή, εντάξει, φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πώς λειτουργούν, έχει σημασία αυτό. Κύριε Σαχίνη, νούμερο ένα. 30 χρόνια πριν εκπαιδεύτηκα από την Mobil. Mobil North Sea. Ήμουνα εκεί και είχα ενταχθεί για 8 μήνες σε αναπτύξεις κοιτασμάτων στη Γήμνα και στο Σταβάγκερ στην Νορβηγία. Δεν πάει, πάει για θηρία. Πάντα και στην Νορβηγία ήταν το κοίτασμα Frigg, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο και τροφοδοτεί την Ευρώπη σε φυσικό αέριο ακόμα. Θα σας έλεγα, όπου πάει, πάει για πολύ μεγάλα. Άρα, όταν έρχεται στην Κρήτη, δεν έρχεται για μικροπράγματα. Και στην Κύπρο το βλέπετε, βλέπετε από το χάρτη αυτά που χαρτογράφησε η PGS. Πάει για διπλάσια του ζόρ στο 10. Βεβαίως και η Total, δείτε ότι είχε αντίστοιχα με το ζόρ στόχου στο 11. Όλα αυτά καταστούν ότι αν βρεθούν βεβαίως και αν αξιοποιηθούν, θα σας έλεγα ότι οι πιθανότητες η Κύπρος σε 30 χρόνια να είναι μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο είναι γεγονός. Βεβαίως αυτό ανοίγει γεωπολιτικά παράθυρα τα οποία είπατε πριν και δεν ξέρουμε, και έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ δύσκολα
όταν υπάρχουν εκεί τόσο μεγάλοι παίχτες που είναι κράτη στην ουσία, θα υπάρξει πρόβλημα από μεριάς της Τουρκίας. Ως ειδικός πάνω στα ζητήματα των υδρογόνων ανθράκων, είπατε αν βρεθεί. Ναι. Πείτε μου, μια εταιρεία με τι πιθανότητες αποφασίζει να μπει στο παιχνίδι. Αν είναι πάνω από πόσο, από 10%. Όχι, 10% θα σας έλεγα όχι. Αυτή τη στιγμή η πιθανότητα εκεί είναι μεταξύ 20 και 70%. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν ναι. αυτή η ερώτηση. Ναι. Σου λέει για ένα θεωρητικό πλαίσιο. Ναι. Με τι ποσοστό θα μπει η εταιρεία. Α, πήγαινε η εταιρεία. Συνήθως θα σας έλεγα ότι από 15 με 20% μια εταιρεία πάει έρχεται. Με θετικό πρόσημο για επενδύσεις. Και αυτή τη στιγμή μου κάνει εντύπωση όλοι οι Έλληνες ειδικοί που γνωστοί που τους ξέρουμε στην Αθήνα αναφέρονται για την Κρήτη μέχρι τώρα 3%. Ναι. Κανείς παραπάνω. Ναι, σωστά το έχετε ακούσει αυτό. Και όμως έρχεται η ExxonMobil. Και θα σας έλεγα γιατί έρχεται. Διότι εκτός από τα σεισμικά της PGS που είναι αραιά, ναι. έτυχε εμείς να ζήσουμε όταν ήταν Δεπέκη με την Τερέζα Φεκιανού και σας το είχα πει την άλλη φορά, έχουν γίνει σεισμικά με ευρωπαϊκό πρόγραμμα πάνω από συγκεκριμένο στόχο. Άρα τον ξέρει και η Total, το γνώρισε και η ExxonMobil και υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο στόχος έξω από τα σεισμικά τα γνωστά, τα οποία έρχεται για αυτόν και μόνο. Δεν μπορεί να έρχεται για 3%. Δεν έρχεται για 3%. Σωστά το αντιλαμβάνομαι. Δεν έρχεται για 3%. Άρα παίρνει ένα μεγάλο χώρο, ψάχνει να βρει κάτι πολύ μεγάλο. Αν το βρει, το κρατάει. Δίνει το υπόλοιπο πίσω στο κράτος, που το κράτος θα το δώσει σε άλλη εταιρεία ή στην ίδια εταιρεία, εξαρτάται αυτό από το διαγωνισμό που θα κάνει. Αλλά θα σας έλεγα σαν απάντηση ότι οι πιθανότητες, κατά τη γνώμη μας, στην Κρήτη, δυτικά της Κρήτης προς τη Λιβύη, είναι πολύ μεγαλύτερες από 15 και 20%. Κύριε Κονοφάγο, θέλω να μου πείτε κάτι ακόμη, μισό λεπτό κύριε Λιγέ, κάτι ακόμη. Το είχατε πει ως παράδειγμα ότι έρχονται στην Κύπρο και κάνουν κάποιες μετρήσεις. Ωραία. Φεύγοντας, πολλά από αυτά, τις εξέδρες να τις πω έτσι, περνάνε καινοτήσεις Κρήτης. Και είπατε ότι ποιος σας είπε εσάς ότι εμποδίζονταν ανεπίσημα να κάνουν μετρήσεις. Ισχύει αυτό? Ισχύει, διότι... Όχι εξέδρες, σεισμικά. Σεισμικά, ναι. Συγνώμη, ναι. Τελευταία. Ναι. Το είπα και, και στις διαλέξεις που κάναμε χτες και συνέβη πραγματικά. Όταν μου τηλεφωνεί από την Κύπρο ο διευθυντής του Φιλελεύθερου, που είναι γνωστός και φίλος, και μου λέει, Λία, αυτή τη στιγμή το καράβι που έκανε σεισμικά σε εμάς πάει Βόρειο Θάλασσα να κάνει σεισμικά και αντί να πηγαίνει με 32 και 34 κόμβους, αυτή τη στιγμή πηγαίνει με κόμβους καταγραφής νότια της Κρήτης, νότια της Ιεράπετρας ήταν τότε, και μου λέει, πηγαίνει με 12 κόμβους που είναι καταγραφής. Λέω, είναι τελείως φυσιολογικό, δεν υπάρχει ΑΟΖ εκεί, δεν ελέγχει κανείς αν υπάρχει δικαίωμα, είναι διεθνή ύδατα, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και αυτό, κύριε Σαχίνη, πουλιέται στην πιάτσα. Από πολλά πλοία που περνάνε από εκεί, που πηγαίνουν στην Αίγυπτο, γυρίζουν από την Αίγυπτο. Δυστυχώς είναι αυτό το πράγμα. Άρα η ΑΟΣ ή, αν θέλετε, η τακτοποίηση των ορίων των θαλάσσιων με τους γείτονες σας υποχρεώνει τον κάθε έναν που περνάει να δηλώνει τι κάνει και να σας δίνει στην περιφέρεια ή στην κεντρική κυβέρνηση να δίνει τα αποτελέσματα των μετρήσεών του. Που δεν τα έχουμε γύρω σαν. Να, γιατί λέει και ο κύριος Λιγερός και εσείς, ναι. σπεύστε ταχαίως λοιπόν και για τέτοια ζητήματα. Ακούμαστε. Όχι μόνο γιατί στο ενεργειακό παιχνίδι και να βρεις πλούτο μπορεί να βγεις εκτός αν έχουν κλείσει τις αγορές όπως μας λέγατε, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχεις ούτε ακόμη και από αυτές τις μετρήσεις λαβίνες. Τίποτα, ναι, τίποτα. Ναι, μάλιστα. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω ναι. κάτι με το 3%. Κάτι το οποίο δεν είπαμε. Όταν ετοιμάζεσαι να κάνεις μια κοινοπραξία σε μια περιοχή που είναι σχεδόν παρθένα. Ανεξερεύνητη περιοχή. Ναι, λες ότι είναι 3% για μια έρθουν αμέσως οι άλλοι. Όταν θα κάνεις την κοινοπραξία σου και την κάνεις με την ExxonMobil, η οποία συνεργάζεται στη συνέχεια με την Total, όταν βλέπετε με τα ελληνικά πετρέλα να έρχεται και η ExxonMobil και η Total σε κοινοπραξία για τον ίδιο χώρο, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι στο 3%, είναι απλώς αυτό που δηλώνεται για να μην σας πάρουν μπρέφα οι άλλοι. Μόλις θα εμφανιστεί επίσημα η κοινοπραξία και το ελληνικό κράτος θα κάνει την αδειοδότηση, θα δείτε ότι ξαφνικά το ποσοστό θα πάρει ένα 0 δίπλα από το 3. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ την επόμενη διαφάνεια, προχωρώντας. Εδώ είναι
αν θέλετε, η τελευταία αξιολόγηση των ζόρ της Αιγύπτου, mm-hmm. αλλά και των άλλων ζόρ που υπάρχουν γύρω από την Αίγυπτο, δηλαδή Κύπρο ξανά και Λίβανο. Και είναι εντυπωσιακό ότι η PGS πάντα, με δικά της σεισμικά που έκανε και στην Αίγυπτο, λέει, κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις έτοιμοι στόχοι ζόρ, επιπλέον του ζόρ στην Αίγυπτο. Ένα νέος παράγοντας, οι οποίες, σκεφτείτε, το ζόρ άλλαξε το μέλλον της Αιγύπτου. Σκεφτείτε ότι η Αίγυπτος βλέπει τώρα ότι έχει τρεις άλλα ζώρ. Βλέπετε ο Λίβανος, ο οποίος ακόμα και η Χεζμπολά συμφώνησε να υπογραφούν οι αναμενόμενοι. Υπάρχει ακόμα διαμάχη, αλλά δεν θα αργήσει να γίνει ο γύρος του Λιβάνου, ελπίζω. Και έχει τρία ζώρ σίγουρα. Επίσης, κοιτάξτε, η Κύπρος είναι τα δύο της Exxon Mobil που βλέπετε με κόκκινο, νότια της Κύπρου, είναι τέσσερα επιπλέον ζώρ. Αυτό για την εικόνα της PGS που έδωσε στο Λονδίνο επίσημα και έγινε, αν θέλετε, οι διαλέξεις αυτές με τίτλο «Ψάχνοντας για υπεργίγαντες», στα αγγλικά ήταν έτσι ο τίτλος, ήταν η PGS και η Spectrum. Η Spectrum είναι η εταιρεία που τα σεισμικά της χρησιμοποίησε η Exxon Mobil για να βρει δύο πολύ μεγάλα κοιτάσματα στην Νότια Αμερική. Αυτό για αυτή την εικόνα. Ναι. Μάλιστα.